Καλησπέρα σας. Το χάλκινο μετάλλιο της Μιλένα Κοντού στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι πανηγυρίζει σήμερα η Λέσβος. Η Μιλένα Κοντού μαζί με τη Ζωή Φίτσιου, κάνοντας μια εντυπωσιακή κούρσα στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών, κατάφεραν να ανέβουν στο βάθρο των νικητών, κάνοντας υπερήφανη τη χώρα και βέβαια ιδιαίτερο στη Λέσβο που έχει σήμερα έναν ακόμη Ολυμπιονίκη. Δίπλα μου σήμερα είναι ο αθλητικός μας συντάκτης Μανώλης Λαγουτάρης. Μανώλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Το περιμέναμε το μετάλλιο, το λέγαμε από την Τετάρτη και έπεσες μέσα και στα προγνωστικά όσο αφορά τις πρωτιές. Είχαμε πει λοιπόν, Μαρία, ότι η Μεγάλη Βρετανία και η Ρουμανία είναι τα φαβορί. Από εκεί και πέρα η χώρα μας μαζί με τη Νέα Ζηλανδία θα διεκδικήσουν το τρίτο, το χάλκινο Ολυμπιακό μετάλλιο. Πώς είδες σήμερα τα κορίτσια? Τα κορίτσια έδωσαν σήμερα έναν πολύ μεγάλο αγώνα. Τα σκάφη ξεκίνησαν σχεδόν μαζί όλα. Ξεχώρισε το ρουμάνικο και η Μεγάλη Βρετανία. Από εκεί και πέρα όμως είδαμε ότι στα 700 μέτρα πριν τον τερματισμό είδαμε τη Ζωή Φίτσικου και την Μιλένα την Κοντού να ανεβάζουν ταχύτητα, να ανεβάζουν ρυθμό, να κάνουν περισσότερες κουπιές και να δώσουν ένα μεγάλο αγώνα μαζί με τη Νέα Ζηλανδία που μας απειλούσε. Στα 500 μέτρα περίπου ξεχωρίσαμε, διεκδικήσαμε ακόμη και το ασημένιο μετάλλιο, αλλά το χάσαμε στο παραπέντε, Μαρία. Ήταν οι Ρουμάνες πιο καλύτερες, πιο αποδοτικές. Ίσως είχαν και την τύχη με το μέρος τους και κατάφεραν να στεφτούν ασημένιες στην Ολυμπιάδα του Παρισιού. Και το Ολυμπιακό χαλκινό μετάλλιο για τη χώρα μας είναι ένα μετάλλιο. Δεν πάβει να είναι μια σπουδαία επιτυχία για τα δύο αυτά κορίτσια που έδωσαν ένα πολύ μεγάλο αγώνα στο Παρίσι. Η κόπη θυσίες ο υδρότας όλων αυτών των ημερών δικαιώθηκε με το παραπάνω, με το χάλκινο Ολυμπιακό μετάλλιο. Είμαστε υπερήφανοι όλοι, πολύ υπερήφανοι. Με κομμένη την ανάσα, η αλήθεια είναι ότι παρακολουθούσαμε μέχρι και τα τελευταία μέτρα, όπως είπες, και είδαμε ότι από τα 700 μέτρα και μετά, από τα 600 μέτρα και μετά, ανέβηκαν πάρα πολύ. Πώς το βλέπεις αυτό το δίδυμο, αυτά τα δύο κορίτσια? Αυτά τα δύο κορίτσια, εντάξει, η Ζωή Φίτσικου είναι πιο έμπειρη, είναι περισσότερα χρόνια στον χώρο της κοπηλασίας, αλλά εγώ βλέπω και όλος ο κόσμος βέβαια το βλέπει, αυτοί που ασχολούνται με την κοπηλασία, με τα κουπιά, ότι έχει δέσει αυτό το δίδυμο. Στη χημεία νομίζω ότι η Φίτσιου πιο έμπειρη δίνει οδηγίες στη μικρή, την 18χρονη, την Μιλένα, που για πρώτη φορά και ήταν η πιο μικρή αθλήτρια που συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η 18χρονη που έχει μεγάλο ταλέντο. Και μπράβο στη Μιλένα και στη Ζωή που κατάφεραν να σήμερα να μας δώσουν μια μεγάλη χαρά. Που πανηγυρίστηκε τόσο στη Γαλλία από τους γονείς και τους φίλους των δύο κοριτσιών, όσο και στην Μυτιλήνη και στο ναυτικό όμιλο Μυτιλήνης. Να πούμε το χρόνο 6:49:28 για το ελληνικό πλήρωμα. 6:48:78 Μαρία έκαναν οι Ρουμάνες και 6:47:06 Μεγάλη Βρετανία, η οποία επανήλθε και πάλι στα μετάλλια. Ήταν πάρα πολύ δυνατές οι Βρετανίδες. Έχουμε ρεπορτάζ γι' αυτό? Πριν πάμε στο ρεπορτάζ, να σου πω για την ιστορία. Mm-hmm. Αυτό ήταν το έκτο μετάλλιο για τη χώρα μας στην κοπηλασία σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Και μάλιστα για πρώτη φορά στην ίδια διοργάνωση έρχονται δύο ταυτόχρονα Ολυμπιακά μετάλλια, χάλκινα. Προηγήθηκε αυτό στο διπλό σκιφ ανδρών με Παπακοσταντίνου και Γκαϊδαζή. Και λίγη ώρα αργότερα ήρθε η επιτυχία της Μιλένας Κοντού και της Ζωής Φίτσιου. Να πούμε ότι το πρώτο είχε έρθει το 2004 στην Αθήνα με τους Πολύμερο, τον Βασίλη τον Πολύμερο, ο οποίος πριν από λίγες μέρες είχε επισκεφτεί τον ναυτικό όμιλο Μυτιλήνης, είχε εκφράσει καλά λόγια για τη Μιλένα Κοντού, για το ταλέντο της. Και μαζί δίδυμο με τον Σκιαθήτε ήταν τότε στο διπλό σκιφ και είχαμε το χάλκινο. Στο Πεκίνο το 2008 πάλι από τον Πολύμερο αλλά με δίδυμο αυτή τη φορά τον Δημήτρη Μούγιο, είχαμε ασημένιο. Το τρίτο ήρθε το 2010 στο Λονδίνο από τις Τσιάβου και Γιατζιτζίδου. Και το τέταρτο ήταν το χρυσό που μας χάρισε ο Στέφανος Ντούσκος το 2021 στο Τόκιο. Ο Ντούσκος ο οποίος έχει και αυτό ραντεβού με το μετάλλιο, θα τον δούμε στον τελικό. Μακάρι η χώρα μας να πανηγύρισε ακόμα ένα μετάλλιο, Μαρία, θα είναι ό,τι καλύτερο στην κοπηλασία που μας έχει κάνει υπερήφανους και χαρούμενους βέβαια όλες αυτές τις μέρες στο Παρίσι. Οπότε στο ρεπορτάζ. Οπότε πάμε τώρα να δούμε το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει με δηλώσεις της μητέρας της Μιλένας, του Προέδρου του ΝΟΜ του Τάσου Ντουμπαλή, που βρέθηκε μαζί με τον Αρίστο Βογιατζή, τον προπονητή του ΝΟΜ στη Γαλλία για να συμπαρασταθεί στα δύο κορίτσια μας, αλλά και τους πανηγυρισμούς στο Παρίσι και τη Μυτιλήνη για τη μεγάλη Ολυμπιακή διάκριση. Χρυσή σελίδα στην ιστορία της ελληνικής κοπηλασίας έγραψαν η Μιλένα Κοντού και η Ζωή Φίτσιου
που κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό του διπλού σκεφελαφρών βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 που διεξήχθη το μεσημέρι της Παρασκευής. Οι δύο Ελληνίδες κοπηλάτριες ανέβηκαν στο βάθρο γράφοντας ιστορία στην πρώτη συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Λίγη ώρα μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο διπλό σκυφελαφρών βαρών ανδρών από τους Αντώνη Παπακοσταντίνου και Πέτρο Γκαϊδατζή, η Ζωή Φίτσιου και Μιλένα Κοντού αναδείχτηκαν χάλκινες στο ίδιο αγώνισμα των γυναικών, χαρίζοντας τη χώρα μας το δεύτερο μετάλλιο στην κοπηλασία και τέταρτο συνολικά στους 33ους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Ζωή Φίτσιου και η Μιλένα Κοντού έδωσαν μάχη αρχικά με το πλήρωμα της Νέας Ζηλανδίας για να περάσουν από τέταρτες στην τρίτη θέση, κάτι που κατάφεραν. Και ήταν κοντά στο ασημένιο μετάλλιο, αλλά στα τελευταία μέτρα το πλήρωμα της Ρουμανίας άντεξε στην πίεση του ελληνικού πληρώματος για να περάσει δεύτερο τη γραμμή του φίνις με 6:48.78. Η Ζωή Φίτσιου και η Μιλένα Κοντού τερμάτισαν τρίτες με χρόνο 6:49.28. Είχα πει στη Ζωή από τον ημιτελικό όταν τερματίσαμε ότι σήμερα δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε, είναι η όλα ή τίποτα. Ή θα πάω για μετάλλιο ή θα βγω τελευταία πεθαμένη, δεν με νοιάζει. Όταν είδα ότι έχουμε φύγει καλά και είμαστε ανταγωνιστικές στα 1000, στα 800 τις φώναξα και προσπάθησα και έδωσα μία αλλαγή στη βάρκα, γιατί είδα ότι οι Νεοζηλανδέζες δίπλα έκαναν και αυτές αλλαγές και προσπαθούσαν να μας φύγουν. Αλλά γιατί είμαι και διάρη και μπορώ εγώ πιο εύκολα να δω από πίσω τις άλλες, ξέρω πότε είναι και κουρασμένες και νιώθαμε καλά, ένιωθα τη βάρκα, ένιωθα τη Ζωή και ήξερα ότι θα αντέξουμε. Και ειδικά από τα τελευταία 600 μέτρα, για μένα ήταν ένα σπριντ όλο. Δεν με ένοιαζε, ή θα πέθαινα πριν το τερματισμό και δεν θα έβγαινα, ή θα έβγαινα με μετάλλιο. Και καταφέραμε και φτάσαμε μέχρι το τέλος. Ευτυχώς την άκουσες και ζει. Εντάξει, δεν ξέρω πώς και τι, αλλά αυτός ο καιρός που έχουμε περάσει μαζί, δεν ξέρω, νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ καλή χημεία και μας έχει δέσει, δηλαδή ό,τι και αν συμβαίνει το καταλαβαίνω κατευθείαν, το καταλαβαίνει κατευθείαν. Δεν είναι ότι είμαστε ένα πλήρωμα με τόση μεγάλη εμπειρία, αλλά δέσαμε πάρα πολύ καλά και αυτό είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό στο άθλημά μας, γιατί είναι ομαδικό άθλημα και πρέπει να γίνεις ένα με τον παρτενέρ σου για να δουλέψει. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν οι Βρετανίδες Emily Craig και Imogen Grant με 6:47.06 που είχαν ξεχωρίσει νωρίτερα στη διαδρομή και δεν απειλήθηκαν ουσιαστικά. Μοναδικές στιγμές ζει η Λέσβος που πανηγυρίζει για την επιτυχία της Μιλένας, η οποία μόλις τα 18 της χρόνια κατάφερε να δοξάσει το νησί μας με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου. Πανηγυρικό ήταν το κλίμα και στις εγκαταστάσεις του ναυτικού ομίλου Μυτιλίνης, εκεί όπου τα μέλη και οι αθλητές του ομίλου παρακολούθησαν με κομμένη την ανάσα την προσπάθεια των δύο αθλητριών που έκαναν κάτι απίστευτο ανεβαίνοντας στο βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων. Ήταν ένας άθλος για τη Μυτιλίνη. Η Μιλένα μας τα έδωσε όλα μαζί με τη Φίτσιο. Τα συγχαρητήρια είναι πολύ λίγο για αυτό που καταφέρανε. Ελπίζω να έχουν συνέχεια και άλλοι αθλητές να δουν αυτό το παράδειγμα και να προχωρήσουμε όσο καλύτερα γίνεται. Να ακουστεί η Μυτιλίνη μας. Μέχρι εκεί, παιδιά, ήταν άθλος, δεν ήταν τίποτα. Άθλος για μας. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα για όλους μας. Πετύχαμε αυτό που άλλοι θεωρούσαν ότι ήταν ακατόρθωτο. Εμείς που γνωρίζαμε από κοπηλασία, πιστεύαμε και ξέραμε ότι θα πάρουμε ένα μετάλλιο. Ήταν μια υπερπροσπάθεια. Φάνηκε καθαρά στο τελευταίο 500 πώς ξεκολλήσαμε και βρεθήκαμε μέσα στα μετάλλια. Ανάλογο ήταν το σκηνικό και στο Παρίσι, με τους γονείς της Μιλένας και της Ζωής να χαίρονται με την ψυχή τους για το χάλκινο μετάλλιο, μαζί τους ο πρόεδρος του ΝΟΜ Τάσος Μπαλής και ο προπονητής του ομίλου Αρίστος Βογιατζής. Όταν είσαι στην κορυφή του κόσμου, είναι τόσο βαρύ, χρυσό, χάλκινο, ασημένιο, με όποια σειρά τα πέρδεψα. Είμαστε πάνω από τα πέρατα, πάνω στον ουρανό, στον όλυπο, δεν ξέρω πού είμαστε. Το χρώμα δεν έχει σχέση αυτή τη στιγμή. Τα παιδιά τι κάνανε, φοράνε Ολυμπιακό μετάλλιο. Το περιμένατε? Η Μυτιλίνη είναι ακόμα πιο ψηλά, ο νόμος ακόμα πιο ψηλά, είναι δίπλα μας. Εδώ το κορίτσι μας, τα δυο μας τα κορίτσια. Είναι δίπλα μας.